να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Καμένο, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στο στούντιό μας στη Μουρούζη, αλλά είναι ευγενής και υπομονετικός άνθρωπος. Εξάλλου, το έχω πει. Να είστε καλά. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς στην εκκλησία όταν πηγαίνει στο Άγιο Όρος είναι υπομονή. Ταπείνωση, υπομονή και μετάνοια. Και μετανιώσατε. Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Μετάνοια πρέπει να εξασκούν όλοι οι άνθρωποι. Νομίζω καθαρίζει την ψυχή. Γιατί πράγμα μετανιώσατε εσείς, για παράδειγμα, και μπορείτε να το δηλώσετε δημοσίως? Διότι δεν είχαμε επιμείνει από την αρχή, όταν συγκυβερνήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, να μάθουμε την κρυφή ατζέντα που είχε συμφωνήσει ο κύριος Πάνος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, ότι αντιλάγει το Υπουργείο Άμυνας με την αριστερή ατζέντα. Εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, ποτέ δεν θα ψηφίζαμε ή δεν θα δεχόμασταν να συγκυβερνήσουμε έτσι ώστε να περάσει η αριστερή ατζέντα στην Ελλάδα. Όλη αυτή η αριστερή ατζέντα που έχει περάσει μέχρι σήμερα, και τώρα καταλήγουμε στα θρησκευτικά στην Εκκλησία. Αλλά πριν από αυτό, να θυμίσω ότι είχαμε και το μάθημα των θρησκευτικών και τους θεολόγους, οι οποίοι έχουν νικήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πήραν απόφαση κατά του κύριου Φίλη για τα θρησκευτικά. Και ο κύριος Γαβρόγλου τους διώκει και κάνουμε σήμερα κρυφό σχολείο τα θρησκευτικά στα σχολεία μας στην Ελλάδα. Ποια κρυφή ατζέντα? Εδώ ο κύριος Καμένος, ο Πάνος Καμένος, δεν είχε νικήσει αυτή την αναμέτρηση και έφυγε ο κύριος Φίλης και ήρθε ένας άλλος υπουργός για να προχωρήσει απρόσκοπτα η σχέση εκκλησίας και κυβέρνησης στο θέμα αυτό, κύριε Καμένε? Κοιτάξτε. Κατανοώ τις σχέσεις που κάποιοι θέλουν να δείξουν ότι έχουν με την Εκκλησία. Η θέση του δικού μας κόμματος, της Δύναμης Ελληνισμού, η οποία είναι ένα δεξιό συντηρητικό κόμμα, αστικό κόμμα, όχι των άκρων, είναι σαφής. Δεν συζητούμε στο τραπέζι εκκλησιαστικά ζητήματα με άθεους. Είμαι εξαιρετικά σαφής. Αυτό πόσο χριστιανικό είναι? Εξαιρετικά χριστιανικό είναι, γιατί η χριστιανική εκκλησία είναι η εκκλησία της αγάπης. Άλλο να συζητήσεις και να αγαπάς όλο τον κόσμο όπως δέχεται το Άγιο Όρος τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος έχει δηλώσει άθεος. Τον δέχεται το Άγιο Όρος και οι εκκλησίες. Μα έχουν θέση άθεοι οπουδήποτε στην κοινωνία μας, εννοείται. Υπάρχει μια θρησκεία η οποία προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Ο καθένας είναι ελεύθερος στην Ελλάδα να εξασκήσει το θρήσκευμά του. Προστατεύεται το Σύνταγμα. Όχι όμως με λεόντιο τρόπο, εθνομηδενιστικό και σκοταδιστικό από τη μεριά των αριστερών, να αλλάξουν μονομερό στα βιβλία των θρησκευτικών. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Το έχω επισημάνει ως Δύναμη Ελληνισμού. Στην Ελλάδα έχουμε Έλληνες πολίτες πολλών θρησκευμάτων, σωστά? Έλληνες Ορθόδοξους, Μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Καθολικούς, Προτεστάντες. Έλληνες πολίτες. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει καθεστωτικά να αλλάξει τα βιβλία των Ελλήνων πολιτών Ορθοδόξων το θρήσκευμα, και δεν επιλέγει να αλλάξει τα βιβλία Ελλήνων πολιτών, Καθολικών, Προτεσταντών, Ιουδαίων, Ευαγγελιστών, το θρήσκευμα? Πού διδάσκονται αυτά, στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης? Βεβαίως, στα δικά του σχολεία. Είναι ελληνικά παιδιά. Στη Σύρο, είναι καθολική. Στα γενικά λύκεια γυμνάσια δεν φοιτούν μόνο Ορθόδοξοι, φοιτούν και άλλα παιδιά. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος, εάν ακούσει αυτό που θα πω τώρα, θα συμφωνήσει με τον κύριο Γαβρόγλου και τον κυνήμι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Παναγία μας ήταν μια Μαρία η οποία βρήκε έναν μαραγκό και γέννησε τον Χριστό, ο οποίος δεν είναι θεάνθρωπος. Και η Παναγία δεν έχει τον ρόλο τον οποίο έχουμε μάθει και πιστεύουμε στην Ελλάδα ότι έχει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κάποιος Έλληνας με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Κύριε Καμένε, όταν πρώτο μπήκατε στην κυβέρνηση, και εσείς ήσασταν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν ξέρετε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν άθεος? Στο Υπουργικό Συμβούλιο που γιατί θυμάμαι καλά, κάποιοι δώσαν πολιτικό όρκο, αυτοί που δεν πιστεύουν, και κάποιοι δώσατε χριστιανικό όρκο, αυτοί που πιστεύετε. Βεβαίως. Δεν ξέρατε τότε ότι ο Πρωθυπουργός είναι άθεος? Τώρα το βρήκατε? Γιατί τότε συνενέσατε και τώρα? Και εγώ μπορεί να είμαι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι να από αυτά για τα οποία μετανιώσατε, δηλαδή? Να γίνουν όλοι Ολυμπιακοί. Όχι. Λέω γιατί το κάνετε στον παρόντα. Είναι σαν να γίνω Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Όχι. Είναι γνωστό ότι είμαι Ολυμπιακός. Όχι, άλλο λέω. Να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να πω θα γίνονται όλοι Ολυμπιακοτζίδες αύριο. Άλλο λέω. Γιατί το επικαλείστε τότε και το θεωρείτε ως κάτι σημαντικό, ενώ τότε, πριν δηλαδή, όταν και εσείς μπήκατε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Παρότι δώσατε διαφορετικό όρκο, χριστιανικό, ήσασταν στην ίδια ομάδα υπουργών, άθεων, χριστιανών, και φυσικά υπό το βλέμμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως λέτε, είναι άθεος. Γιατί τότε συνενέσατε σε αυτό και τώρα το επικαλείστε ως κάτι κακό? Αυτή είναι η ερώτηση. Μα έχουμε φίλους άθεους, μουσουλμάνους, καθολικούς. Είμαστε φίλοι στην κοινωνία, ξαναλέω. Ναι. Μα απαντώ ότι είμαστε φίλοι. Άλλο να επιβάλλω την ατζέντα μου, άλλο να τον δέχομαι ως άθεο. Σαφώς και τον αποδέχομαι ως ομοφυλόφιλο, ως άθεο, ό,τι πιστεύει, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πιστεύει στη ζωή του.
ή οτιδήποτε θέλει να πιστεύει, αρκεί να είναι μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια και τα πλαίσια του συντάγματος. Και οτιδήποτε άνθρωπο λέτε, όχι για τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι. Οποιονδήποτε, ναι. Και τον Πρωθυπουργό, τον αποδεχόμαστε, είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αλλά δεν μπορεί αυτή η μειοψηφία του 3% των αυστηρών αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ να επιβάλλει σε ένα κράτος ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού να αλλάξει τα βιβλία των σκεπτικών και να γίνει ουδετερόθεσκο επειδή το θέλει το 3%. Όταν το 97 είναι αυστηρά Ορθόδοξο. Θέλουν να μας κάνουν κοιμά. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να επιβάλλει μια πολύ μικρή πλειοψηφία σε μια μικρή μειοψηφία, σε μια πλειοψηφία Ορθοδόξων στην Ελλάδα το αντίθετο. Και να πω τώρα για την Εκκλησία. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά. Κανένας δεν έχει μπει στην ουσία της συζήτησης. Έφτασαν να συζητήσουν ότι η εταιρεία που θα γίνει θα εισφέρει η Εκκλησία την κρατική της, την εκκλησιαστική περιουσία και το δημόσιο δεν θα εισφέρει κάτι, θα πάρει το 50%, θα το εκμεταλλευτούν και στο μέλλον από εκεί θα βγουν τα έσοδα για να πληρώνουν ιερείς. Σωστό. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά είναι όλα λάθος. Η Εκκλησία, πρώτα απ' όλα, η περιουσία της Εκκλησίας δεν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ανοίξε 10.000 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι Μητροπόλης και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, μετόχια, ησυχαστήρια κτλ. Δεν ανοίξε σε κάποιον να τη δώσει. Άρα το πρώτο λάθος του μακαριότατου, του Ιερώνυμου, είναι ότι δεσμεύτηκε για την Εκκλησία της Ελλάδος χωρίς να είναι δική του. Ούτε κάποιο Μητροπολίτη. Κάθε Μητροπολίτη έχει τη δικιά του περιουσία που ανήκει στις Μητροπόλεις, στη Μητρόπολη του και στις ενορίες του και που σε κανέναν άλλον. Άρα δεν μπορεί να εισφερθεί. Διότι προστατεύεται από το Σύνταγμα ιδιωτική περιουσία. Ούτε μπορεί να απολωτριωθεί, ούτε να γίνει αναγκαστική. Θεωρείται δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ότι είναι μια ιδιωτική περιουσία που ανήκει στις κατατόπου Μητρόπολη. Δεν θεωρώ, μα είναι ιδιωτική. Μα σαφώς και είναι ιδιωτική. Μα δεν ανήκει σε έναν. Ανήκει σε κάθε Μητρόπολη και σε διάφορα νομικά πρόσωπα. Ξαναλέω, 10.000 στον αριθμό. Άρα, δεύτερον, ανεξάρτητα από αν είναι. Για να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα, κύριε Καμένα, ανεξάρτητα αν είναι ο κύριο Τσίπρα που είναι τώρα πρωθυπουργό, πείτε ότι είναι αύριο ο κύριο Μητσοτάκη. Αύριο, αν επιχειρήσει ο ίδιο να επιλύσει αυτό το ζήτημα τη περιουσία, θα πρέπει να πηγαίνει με τον κάθε Μητροπολίτη χωριστά και να το συζητά. Να μην πάει εννοείται. Με τον Μα αυτό είναι η κατάσταση. Αυτό δεν γνωρίζει άρα, ο κόσμος. Βάζετε μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Γίνεται. Ότι έτσι θα πρέπει να γίνει η συζήτηση όσον αφορά στην εκκλησιαστική περιοχή. Όχι, δεν βάζω καμία παρακαταθήκη. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει καμία συζήτηση. Είπα ότι δεν συζητούμε με αθέους. Διότι όταν συζητάς με έναν άθεο ένα θέμα πίστης, έχεις εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και το μόνο που να κάνεις είναι να χάσεις να συζητάμε. Η κυβέρνηση, παρότι είναι η κυβέρνηση αθέων, δεν έχει την εξουσία από το λαό για να προχωράς αυτού του είδους τις διευθετήσεις. Και αυτή δεν έχει την αρμοδιότητα να το κάνει. Ας κάνει δημοψήφισμα. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ας κάνει δημοψήφισμα, όπως έκανε για το σχέδιο Γιούνκερ. Ας κάνει δημοψήφισμα. Αν ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι πρέπει το κράτος μας να είναι ουδετερόθρησκο. Ουδετερόθρησκο, όχι ορθόδοξο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, καλεστείτε δημοσιογράφους, με την ευρύτερη έννοια, το λέω στους πολίτες ή πάρα πολλοί τηλεθεατές μας στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα, ότι πρέπει να είμαστε ουδετερόθρησκο κράτος. Εάν θέλουμε ουδετερόθρησκο κράτος, ας γίνει ένα δημοψήφισμα. Θα χάσουν με 90%. Άλλη. Όλα τα άλλα είναι καθεστωτικά. Επιβάλλεις την πίστη ενός ανθρώπου να αλλαξοπιστήσει και του αλλάζεις τα βιβλία και μπερδεύεις ένα παιδάκι του δημοτικού με 10 θρησκείες. Το οποίο μπορεί να τα βρει και να τα αναλύσει όταν γίνει επειδή ενήλικος, και λόγω των ημερών, κύριε Καμένε, το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τουλάχιστον έτσι όπως αξιοποιήθηκε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ξαναέρχεται στο προσκήνιο και κάποιες ιστορικές αναγνώσεις ξαναγίνονται. Είδαμε την αναφορά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, δεν αναφέρουμε στις αναφορές της Χρυσής Αυγής μέσα στη Βουλή, για το θέμα των νεκρών του Πολυτεχνείου. Είναι μια προσέγγιση που θα κάνατε και εσείς, ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι είπε ότι μέσα στο χώρο δεν υπάρχουν νεκροί του Πολυτεχνείου. Αναφέρθηκε και έδωσε εξηγήσεις για μια παλιότερη εκπομπή του, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μου ακριβώς τι είπε για να σας το σχολιάσω. Είπε ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Θέλετε να το ξανακούσουμε. Θέλετε να το, για να μην το μεταφέρω και κάνουμε λάθος. Αν έχετε την καλοσύνη, ναι, ευχαριστώ πολύ. Αν μπορούμε να δώσω λίγο χρόνο στους συναδέλφους. Για να είμαστε ακριβείς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Για να δούμε. Για να είχαμε, είμαστε δίκαιοι, είχαμε το Σαμούρι που πέθανε στο υπήρξανε τώρα, την ημέρα εκείνη που υπήρξανε στην πλατεία Αιγύπτου. Υπήρξαν απολέθρους σκοπευτές συμπατησίων. Για το Πολυτεχνείο δεν σκοτωθήκαν αυτοί. Ναι, αλλά η εκπομπή μου μιλούσε για τον μύθο των νεκρών από την Ερπίστρια. Δεν υπήρξαν τέτοιοι νεκροί από την Ερπίστρια. Επιμένετε λοιπόν σε αυτή την άποψη. Αυτά έχει αποδείξει ιστορική έρευνα. Τελεία και παύλα. Τα επίσημα πόλεμα του κράτους, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι νεκροί εντός του Πολυτεχνείου δεν υπήρξαν. Υπήρξαν 24 νεκροί σε διάφορα σημεία της Αθήνας γύρω-γύρω. Άρα δηλαδή, ναι, η Χούντα σκότωσε κόσμο, αν αυτό συζητάμε, αλλά δεν είναι αυτό που συζητάμε για το τάγκ και την Ερπίστρια. Κατανοητό. Και πολλά άλλα, αλλά αυτό κράτησε έτσι ως το πιο ουσιώδες που αποτυπώνει. Ναι, αυτή είναι η ουσία της δήλωσής του. Είναι αυτή.
Ναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη. Ότι εντός του Πολυτεχνείου, εντός του κτηρίου δεν υπήρχαν νεκροί, σαφώς υπήρχαν 24 νεκροί, γιατί έχουν καταγραφεί και τα ονόματα, τα έχουμε όλοι στη λίστα, εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια από τη μεταπολίτευση, τους οποίους πρέπει να τιμούμε και δεν το κάνουμε. Εγώ θα πω ότι έπρεπε να τιμούμε τους 24 νεκρούς, γιατί αυτή τη λίστα την έχουμε όλοι πολιτική, αλλά δεν έχει γίνει μια προτομή κάποιου να πηγαίνουν τα σχολεία να αφήνουν ένα στεφάνι για τους νεκρούς αυτούς. Εγώ αυτή την πρόταση κάνω. Δηλαδή, οι νεκροί που έχουν να κάνουν με το χρόνο της εξέγερσης και της εισβολής στο Πολυτεχνείο είναι κάτι ξεκομμένο από την ημέρα εκείνη, από την επέμβαση στο Πολυτεχνείο. Ακόμα και αν ήταν είναι έτσι. Χούντα. Ναι. Σαφώς, η Χούντα ήταν Χούντα. Η Χούντα έχει σκοτώσει κόσμο και είναι ένα κατάπτυστο καθεστώς. Τι να συζητήσουμε τώρα. Και στην Μακρόνησο χάθηκαν ζωές και βασανιστήκαν άνθρωποι. Και συνάδελφοί μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι προχθές πήγανε και προπυλακίστηκαν στο Πολυτεχνείο. Συνάδελφος, ένας που τον γνωρίζω, δεν θέλω να πω το όνομα του, δεν έχει σημασία, ο οποίος έχει βασανιστεί από τη Χούντα. Υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί της Χούντας. Απλώς νομίζω ότι όταν γίνεται συζήτηση για το Πολυτεχνείο, υπάρχει μια καπήλευση της αριστεράς, ενώ όταν συζητάμε για τους νεκρούς του Πόντου, της Σμύρνης, τις γενοκτονίες, για την Ελληνική Σημαία, για τον Κατσίφα και όλα τα άλλα, δεν έχουμε δικαίωμα να τα λέμε. Έχουν δικαίωμα να κριτικάρουν αυτοί και να λένε όσο μας φασίστες. Όταν λέμε ότι σφαγιάστηκαν 1.000.000 ή 600.000 Έλληνες στον Πόντο, μας λέει ο κύριος Φίλης ότι δεν σφαγιάστηκαν, δεν ήταν γενοκτονία. Όταν λέμε ότι μας κάψανε και τους κόβαν τα χέρια στις βάρκες στη Σμύρνη και τους πετάγαν στη θάλασσα οι Τούρκοι, λέμε όχι, ήταν συνωστισμός. Αυτό πιστεύει η αριστερά. Με βάση αυτό το συλλογισμό που κάνετε, τι σας εμποδίζει τότε ως έναν άνθρωπο που προέρχεστε από τον δεξιό χώρο να κάνετε δικούς σας τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, επειδή δεν τους θέλετε να είναι του Πολυτεχνείου, να είναι έξω από τον περίβολο του Πολυτεχνείου, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όχι, πάλι είδατε, μπαίνουμε ναι. σε ένα. Για βοηθήστε με λίγο να το κατανοήσω. Ναι. Το Πολυτεχνείο ήταν μια εξέγερση των φοιτητών. Έχουν γίνει πολλές, μα πάρα πολλές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Για άλλες ομάδες που παρήσφυσαν κτλ. Ήταν μια εξέγερση για να διώξει τη Χούντα. Η οποία ήταν εκείνη τη στιγμή με λάθος των Αμερικάνων αμερικανόφερτη. Αυτή είναι η ιστορία μας, έχει καταγραφεί. Το Πολυτεχνείο ήταν ένα γεγονός το οποίο ξεκίνησε την εξέλιξη για να φύγει η Χούντα. Γύρω από το Πολυτεχνείο υπήρχαν δολοφονημένοι ή σκοτωμένοι άνθρωποι. Προφανώς δολοφονημένοι, από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή έχουν σκοτωθεί από όπλα αστυνομικών ή άλλων. Αυτούς πρέπει να τους τιμούμε. Και η ερώτησή μου είναι δημόσια, γιατί δεν τιμούμε τους 24 νεκρούς του Πολυτεχνείου. Που είναι εκτός Πολυτεχνείου. Εδώ υπάρχει η προπαγάνδα ότι λέμε νεκροί του Πολυτεχνείου για να κρύβονται μέσα στο άσυλο όλοι ότι είχαμε νεκρούς εντός του Πολυτεχνείου που μπήκε το τάγκ και σκότωσε κόσμο. Αυτά μου έλεγε η κόρη μου. Αυτά πίστευε ότι έχουν συμβεί. Μετά διάβασε τα βιβλία και εδώ δεν ήταν έτσι. Τα ιστορικά βιβλία, όχι από μένα, γιατί είναι πλέον μεγάλη κοπέλα. Και είδα ότι δεν ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο νεκροί, μέσα στο χώρο, ήταν γύρω. Και λέω, εφόσον δεν ήταν μέσα και ήταν γύρω, γιατί δεν εορτάζουμε όλοι μαζί τα 24 ονόματα και τη μνήμη. Η κόρη σας τι σας είπε για το ότι διδάχτηκε ότι έγινε μέσα στο Πολυτεχνείο. Αφήστε τους νεκρούς. Δεν διδάχτηκε ποτέ ότι έγινε μέσα στο Πολυτεχνείο. Όχι, απλώς τι έγινε. Αφήστε αν υπήρχαν ή όχι νεκροί. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση διδάχτηκε. Με την κόρη σας. Δεν μπορεί να διδάξει. Ναι. Δεν έχει διδαχτεί από ό,τι γνωρίζω σε βιβλίο σχολικό αυτή η ανακρίβεια. Όχι, έγινε εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Ήταν οι άνθρωποι κλεισμένοι μέσα, φωνάζαν, το κλείσανε, δεν έμπαινε κανένα. Και με τη φωνή τους και με τα νιάτα τους και με την αγωνιστικότητά τους κατάφεραν να ξεκινήσει το πέσιμο της Χούντας. Γύρω την προηγούμενη, την ίδια και την επόμενη μέρα είχαμε νεκρούς. Ποτέ κανένα σχόλιο από βιβλίο που δεν έχω διαβάσει εγώ τουλάχιστον, η κόρη μου είναι στα 22, δεν έχω προλάβει να δω βιβλίο που να λέει ότι είχαμε νεκρούς εντός του οικοπαίδου του Πολυτεχνείου πίσω από την πόρτα. Δεν έχει διδαχθεί αυτό. Και δεν είναι τυχαίο γιατί δεν αποδεικνύεται ιστορικά. Αυτό είπε ο Άδωνης και συμφωνώ μαζί του. Μάλιστα. Αλλά πάω ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Τα 24 ονόματα θα μπορούσαμε να τα μνημονεύουμε. Δεν το κάνουμε. Αν και δεν κατανοώ γιατί η αριστερά δεν τα μνημονεύει. Τη ΕΡΤ3 και τη ΕΡΤ1 υπήρχαν ντοκιμαντέρ με ειδικές αναφορές και φωτογραφίες. Ναι, έχετε κάνει. Όχι σαν κράτος. Γιατί δεν έχουμε 24 πρωτομές. 24 πρωτομές. Να ρωτήσω λίγο θα κάτι. Θα έπρεπε να έχουμε 24 πρωτομές. Αυτή η συμφωνία σε βασικά ζητήματα και για το πώς θέτει την ατζέντα στο εκκλησιαστικό το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, το θέμα για παράδειγμα του Πολυτεχνείου. Μήπως σας φέρει πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, εσείς έχετε το δικό σας πολιτικό σχηματισμό. Πάμε σε εκλογές. Ναι. Να σας απαντήσω. Έχουμε κάποιες βασικές διαφορές. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει. Σύρεται λίγο από τα γεγονότα. Πήρε θέση στο Σκοπιανό αργά. Στο εκκλησιαστικό, όπως είπε και πολύ καλός συνάδελφός σας που ήταν πριν ο δημοσιογράφος, θα με συγχωρήσει, δεν θυμάμαι το όνομα, τον ξέρω βασικά πολύ καλά. Κύριο Οικονόμου, μπράβο, ναι. Είπε ότι έβγαλε ανακοίνωση μέσα σε 5 λεπτά από την ανακοίνωση Ιερωνύμου Τσίπρα και συμφώνησε με αυτό, με το οποίο σήμερα διαφωνεί
το 80% της εκκλησίας και της εκκλησίας και το 100% του κλήρου. Άλλαξε και αυτό, το 90% του ελληνικού λαού. Αυτό άλλαξε. Αυτό λέω ότι βιάζονται. Ναι, δεν, ναι. Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν πρέπει να περιμένεις για να δεις τι θα πούν οι άλλοι για να πεις αυτό. Όχι, που πρέπει, άλλαξε για γιατί είχαμε παρέμβαση Βορύδη, Άδωνη Γεωργιάδη, είχαμε Σαμαρά, παρότι δεν ήταν για το εκκλησιαστικό. Αυτό λέμε. Ότι εξισορρόπησε το πράγμα με αυτό που εσείς θεωρείτε σωστό. Θα σας απαντήσω. Ναι. Θα σας απαντήσω. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς το κέντρο. Είναι μια απόφαση του Προέδρου, της οποίος είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο κ. Μητσοτάκης, και συμπαθέστατος, πηγαίνει προς το κέντρο. Εγώ, ως Δημήτρης Καμένος, έχω μεγαλώσει πιο δεξιά και πιο συντηρητικά. Θα έπαιρνα πιο αυστηρές θέσεις απέναντι στον Τσίπρα, θα κατέβαζα τον κόσμο σε συλλαλητήρια κάθε μέρα για να ρίξω αυτή την κυβέρνηση, εφόσον πιστεύω ότι κάνει κακό στην πατρίδα μου. Θα έλεγα κάθε μέρα για τα 50 εκατομμύρια που είπε ο κ. Κοτζιάς, ότι ο κ. Καμένος τα πήρε ο κ. Κοτζιάς, ότι λαδώθηκε από τον Σόρος για τα Σκόπια. Ότι όλο αυτό το ζήτημα δεν το έχουμε κάνει, βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία το κάνει, σημαία αντιπολιτευτική για να ρίξει την κυβέρνηση. Και στο τέλος της ημέρας, θα το πω και δημόσια, στη θέση του εγώ, εφόσον πιστεύω ότι τα Σκόπια είναι πούλημα της Μακεδονίας, ξεκάθαρο, ξεδιάντρο που είναι ξεπουληματίες οι άνθρωποι, όλοι μαζί για την καρέκλα. Το βάλανε και το συνυπολόγισαν μαζί με τη συντάξη με τη Μέρκελ. Τα έχω αποκαλύψει το καλοκαίρι. Πήρανε συντάξεις και δώσαν τα Σκόπια. Βλέπουμε χθες τον κύριο Ρήγα, δεν ξέρω αν το είδατε, έχω μελώνει ένα γεγονός να πω και στον κύριο οικονόμου που έψαχνε τι θέλω να ζητήσουμε σήμερα. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας έκανε δήλωση Σαββατοκύριακο στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, στην έγκριτη εφημερίδα, φιλοκυβερνητική, και είπε ότι την ΑΟΣ του Αιγαίου θα τη συζητήσουμε με το Αιγαίο, με τους Τούρκους. Δηλαδή μοιράζει το Αιγαίο αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εμείς δεν σήμερα θα σας είπαμε, δώσω εγώ τα ερωτήματα σε ό,τι ζητήσαμε, με αφορά είναι... Όχι, ναι, λέω, ναι. Να τα ξέρει, να τα γνωρίζει ο κόσμος ότι ζητήσαμε την παρέτησή του. Mm-hmm. Εγώ λέω, αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, αρχηγός, θα επέσαιρα τους βουλευτές με τη Βουλή και θα πήγαινα σε εκλογές. Mm-hmm. Για να μην συμβούν τα δεινά αυτά στον τόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε θα ακολουθήσει. Βασικές θα είναι και ο κύριος Ζαχαριάδης μαζί μας. Ενδεχομένως έχει ακούσει αυτά που έχετε. Την δει. Καλημέρα μου στον Κώστα, τον κύριο Ζαχαριάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμένε. Ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Καμένος, πρώην υπουργός. Εμείς πάμε.